Τώρα κύριε Κιάννα, να έρθω λίγο. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί έχει γίνει serial κάθε φορά. Τι θα κάνει ο Κασαπίδης? Δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο, δηλαδή, λίγο οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη, ο οποίος λίγο αργεί δηλαδή, να απαντήσει, να αποφασίσει, να δούμε τι θα γίνει. Βλέπουμε σήμερα στην Διάβγεια, γιατί δεν είδαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει επίσημο δελτίο τύπου από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Παράταση μέχρι 31/12/22 της θητείας των κάτωθι αντιπεριφερειαρχών. Στην 7η θέση είναι και το όνομά σας ως αντιπεριφερειάρχης στον τομέα ψηφιακής μετάβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα περιμέναμε μια ανανέωση, ίσως και μπορεί και μια αλλαγή αρμοδιοτήτων από τον Γιώργο Κασαπίδη, αλλά προς το παρόν μάλλον παίρνει παράταση χρόνου και ο κύριος Κασαπίδης για να δει τι θα κάνει, ίσως από το νέο χρόνο, μήπως εντάξει και άλλους περιφερειακούς σύμβουλους στη διοίκηση της περιφέρειας. Για πείτε μας λίγο, ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Δηλαδή, παίρνετε μια παράταση μέχρι 31/12 στη θέση του αντιπεριφερειάρχη και στον τομέα τον οποίο έχετε, ψηφιακή μετάβαση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Περιμένετε κάτι διαφορετικό? Δεν θα το έλεγα. Mm-hmm. Απλά νομίζω ότι και θέλοντας να μπω και λίγο στο μυαλό του Περιφερειάρχη, έχω την αίσθηση ότι η λογική του να δώσει την παράταση μέχρι τις 31/12 του τρέχοντος έτους έχει να κάνει με τη λογική ότι και η θητεία μας γενικότερα σαν διοίκηση της Περιφέρειας τελειώνει στις 31/12 του 23. Οπότε πιθανόν αυτό να ήταν το σκεπτικό του και να ήθελε να δώσει έναν συγκεκριμένο χρόνο όταν θα προχωρήσει σε πιθανές αλλαγές από 1η του 23. Μάλιστα. Μήπως με τις νέες αλλαγές από το νέο χρόνο δούμε κάπου αλλού τον Στέργιο Κιάννα? Πολλοί λένε ότι είναι εγκλωβισμένος εκεί ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάπου στις υποδομές ή να είναι νέος αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης. Θα μπορούσατε να είστε σε έναν άλλο ρόλο πιο δυνατό και βάσει και τις αρμοδιότητάς σας, είστε πολιτικός μηχανικός. Κύριε Κιάννα. Αν με ρωτούσατε. Γιατί είστε και από τις αντιπεριφερειάρχες που αλλάξατε δύο θέσεις. Μία δίκης μετάβασης, μία ψηφιακής μετάβασης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και περιμέναμε σήμερα ίσως να δούμε και καμία έκπληξη από τον κύριο Κασαπίδη πάλι. Δεν ήταν έκπληξη για μένα, μάλλον. Μάλιστα, να είχα και αυτό. Έτσι. Δεν θα ήταν έκπληξη από τη στιγμή που όντως, όπως είπατε και εσείς, ήδη έχω αλλάξει. Θα μπορούσατε, θα θέλατε κάτι άλλο, κύριε αντιπεριφερειάρχα, δηλαδή κάπου που θα μπορούσατε να προσφέρετε και περισσότερα? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι είναι πιο κοντά σε μένα και φυσικά θεωρώ ότι θα μπορούσα να συνεισφέρω. Δεν ξέρω αν θα ήταν περισσότερο ή λιγότερο, πάντως σίγουρα θα μου ήταν έτσι πιο εύκολο να τα διαχειριστώ. Από εκεί και πέρα όμως και οι τομείς αυτοί που ειδικά αυτούς του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι κάτι καινούριο και για μένα, δεν με φόβησε και φυσικά θεωρώ ότι ασκώ τα καθήκοντά μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Τώρα να έρθω να δούμε και άλλα θέματα. Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, όπως αποκάλυψε πρώιμερον το Kozan.gr, ότι θα συνέβαινε ένα δείπνο της παράταξης Κασαπίδη με πρωτοβουλία Μαργαρίτη Μάνου Χατζής, με απότερο σκοπό να συνωθεί η παράταξη, η οποία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Είδαμε πάντως, και επειδή ήσασταν παρόν, Χατζηζήσης, Βαβλιάρας, Μαργαρίτης, Μάνος, Κοζατσάνη, Φουλίνας, Άμπας, Φρόσο Ντιό, Στέργιος Κιάννας και Δαδαμόγια, και καθώς και ο Περιφερειάρχης, ότι είχαμε πάρα πολλές απουσίες. Δεν ξέρω τι συζητήσατε και δεν μας αφορά, αλλά μήπως περιμένατε εσείς όλοι ότι θα αρχόντουσαν και οι απογοητευμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι με τη στάση και τη συμπεριφορά του Περιφερειάρχη? Γιατί εδώ, μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι που ήσασταν αυτοί που ασκείτε διοίκηση σήμερα. Δηλαδή ήταν αρκετά άτομα που λείπαν. Και ο κύριος Γιάτσος και ο κύριος Σαββόπουλος και ο κύριος Κιωσές και η κυρία Γκατζαβέλη και η κυρία Πουταχίδου μέχρι πρόσφατα αντιπεριφερειάρχες. Και ο κύριος Τσιούμαρης, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο δεν ήταν ο κύριος Τσιούμαρης που είναι στο σχήμα. Και ο κύριος Μακρυγιάννης ξέραμε γιατί είχε κορονοϊό. Και ο κύριος και η κυρία Κάλλη Κυριακίου. Πολλές οι απουσίες. Σας προβληματίζει αυτό? Αλλιώς ξεκινήσατε το 19 και αλλιώς είστε σήμερα. Με πολλές απουσίες, κύριε Κιάννα. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, δεν είναι στο επικεφαλής παράταξη, αλλά σαν μέλος περιφερειακός σύμβουλος έχετε ένα λόγο παραπάνω. Θα σας πω την άποψη, γιατί είπατε πολλά πράγματα μαζεμένα. Είστε όμως ικανός να τα απαντήσετε. Όχι, άλλο θέλω να πω ότι καταρχάς μιλήσατε για απογοητευμένους συναδέρφους. Ναι. Ίδιοι το λένε. Θέλετε να βάλουμε συνεντεύξεις? Ο κύριος Σαββόπουλος είπε ότι συνεργασία μου σταματάει με τον κύριο Κασαπίδη, ίδιος το είπε. Έχω και τα βίντεο. Ναι, δεν πάβει όμως ο κύριος Σαββόπουλος να είναι μέλος αυτής της παράταξης ακόμα και σήμερα και φυσικά να υπηρετεί την παράταξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ ιδιαίτερα και φυσικά όλη του η πορεία στα φωτοδιοικητικά δείχνουν και με τι άνθρωπος είναι.
Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που είναι μέλος αυτής της παράταξης, δεν νομίζω ότι εγώ δεν αισθάνομαι, ας πούμε, ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα στην λειτουργία μας. Και αυτό το πιστεύω για όλους, έτσι. Δεν, ναι, ναι. Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες σε ανθρώπους ότι κάποιοι είναι απογοητευμένοι, κάποιοι άλλοι δεν είναι κτλ. Είμαστε μια ομάδα. Φυσικά μέσα σε αυτή την ομάδα μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία αυτό είναι. Μετά το θέμα που θίξατε εσείς, ότι δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος για να τα λύσω, έτσι. Εμένα με στεναχωρεί να υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Ναι, αλλά μπορείτε όμως σε ένα τέτοιο γεύμα, σε μια τέτοια συνάντηση, Κασαπίδη, αρχηγέ, πρέπει να λύσεις τα προβλήματα. Αυτός είναι ο ρόλος ενός συμβούλου. Αυτός είναι ο ρόλος ενός συμβούλου. Δεν είναι ο ρόλος ενός συμβούλου να συμφωνεί με ό,τι λέει ο αρχηγός. Εγώ αυτή την άποψη έχω τώρα. Και τη μεταφέρω τώρα. Δεν συζήτηση. Δεν διαφωνώ. Συζήτηση κάνω. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά σα ξαναλέω ότι το σκεπτικό του επικεφαλής δεν μπορώ εγώ να το κρίνω και ούτε και τέλος πάντων να γνωρίζω για ποιον λόγο δεν θέλει, ας πούμε, να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν ζητήματα από συμβούλους, ότι είναι όλα μέλη γάλα, ότι είναι όλα μέλη, ήταν όλα μέλη γάλα, σας γιατί είπα, δεν όπως εγώ και για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω ότι έχω θέματα, κύριε Βακρατσά, δεν είναι κάτι, δεν μπορεί σε όλα τα, όταν ασκείς μια διοίκηση και όταν υπάρχουν οι συνεργασίες μεταξύ ανθρώπων, φυσικά και υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να λύνονται. Αυτό όμως για να συμβεί σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση, ένας διάλογος και αυτό τέλος πάντων είναι που και εγώ επιδιώκω για να μπορώ να λύσω τα θέματα που και εμένα με αφορούν. Ήταν μια πρώτη συνάντηση, ίσως δούμε την επόμενη μία ακόμα συνάντηση, το επόμενο διάστημα, ίσως δούμε και περισσότερους να έρχονται σε αυτό το σοκάθερ, οτιδήποτε τραπέζι και συνάντηση. Γιατί από ό,τι με είπαν κάποιοι συνάδελφοι σας περιφερειακή συμβουλή, είναι η πρώτη συνάντηση από το 19, δεν έχει ξαναγίνει. Πέρασαν αυτό, αρκετά χρόνια. Αυτό ίσως να είναι ένα γεγονός που θα έπρεπε όντως να συμβεί. Αυτό ήθελα να πω και στην αρχή, ότι ίσως να έπρεπε να συμβεί αυτό νωρίτερα. αλλά καταλαβαίνετε ότι όλες οι συνθήκες και όταν ασκείς διοίκηση και όλα η καθημερινότητα πώς σε καταβάλει και ουσιαστικά πράγματα τα οποία τα θεωρείς αυτονόητα, τα αφήνει σε δεύτερη μοίρα. Έτσι νομίζω ότι παρασυρθήκαμε κι εμείς και δεν οργανώσαμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Όμως το σημαντικό δεν είναι εκεί. Ξαναλέω, το σημαντικό είναι η συνεννόηση. Έτσι, και θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο της συνεννόησης υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο και μπορούμε φυσικά να δούμε με τι τρόπο μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί υπάρχει ένας χρόνος ακόμα μπροστά μας, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή με προβληματίσατε πριν που μου είπατε ότι εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες ή σε ένα επίπεδο υπάρχουν. Πριν από μερικές μέρες που φιλοξένησα τον κύριο Σαββόπουλο, ξεκάθαρα δήλωσε από Δημήτρη Σαββόπουλο που σφραγίζει την οριστική ρήξη με τον Γιώργο Κασαπίδη. Δεν ξέρω αν θα μου γίνει πρόταση για θέση την Περιφερειάρχη. Μπορεί ναι, μπορεί όχι όμως, και να μου γίνει δεν θα τη δεχτώ. Και για πρώτη φορά άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο κύριος Δημήτρης Σαββόπουλος, σημειώνοντας ότι ο χρόνος θα δείξει. Πώς σχολιάζεται? Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ρήγμα στην παράταξη Κασαπίδη. Και κάποια στιγμή ή θα πρέπει να κλείσει ή θα συνεχιστεί. Το να μην θέλει κάποιος να λάβει μια θέση αντιπεριφερειάρχη, νομίζω ότι και πρέπει να γίνει σεβαστό από όλους. Έτσι, εγώ αυτό δεν με παραξενεύει, να σας πω την αλήθεια. Έτσι, είναι μια επιλογή ενός περιφερειακού συμβούλου να μην πάρει κάποιο αξίωμα. Σε αυτό, εντάξει, και δεν ξέρω γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε, ας πούμε, ότι αυτό είναι, αποτελεί, ας πούμε, μια, πώς να το πω, ρήξη, όπως την θέσατε εσείς με τον περιφερειάρχη. Από εκεί και πέρα, το άλλο γεγονός που αναφέρεται, το ότι μπορεί να γίνονται κινήσεις έτσι ώστε ο κύριος Σαββόπουλος να είναι σε κάποιο άλλο σχήμα, αυτό είναι δικό του θέμα πάλι και ο ίδιος θα κρίνει τι είναι καλύτερο για τον ίδιο. Πώς σχολιάζεται και την επιστολή της κυρίας Πουταχίδου πριν μέρες? Βλέποντας τη σημερινή απόφαση, η κυρία Πουταχίδου είναι εκτός. Είχε στείλει μια επιστολή. Γιατί όμως? Δηλαδή δεν στείλει, παράδειγμα, επιστολή ο κύριος Μαργαρίτης, παράδειγμα. Εγώ τι θέλετε τώρα, να σας κρίνω την απόφαση? Άρα υπάρχει κάποιο θέμα. Για να στέλνει κάποιος μια επιστολή να μην συμμετέχει σε κάποια διοίκηση, στη διοίκηση, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα, κύριε Κιάννα. Δεν ξέρω το ποια είναι τα ζητήματα αυτά που λέτε κι εσείς, κύριε Βακρατσά. Τώρα, η κυρία Πουταχίδου, για ποιο λόγο, τι είναι αυτό που την κάνει να μην θέλει να ξαναείναι αντιπεριφερειάρχης? Μάλιστα. Με προσπερνά, ειλικρινά. Καλό είναι να το ρωτήσετε στην ίδια. Έχετε καλές σχέσεις? Πολύ καλές. Πολύ ωραία.